διαβάσαμε από το 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου, τα μυστήρια του Θεού και τέλος τα μυστήρια στη ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το έκτο μυστήριο κατά σειρά, όπως τα έχουμε πάρει, το γάμο. Διαβάζουμε λοιπόν από το 19ο κεφάλαιο. «Και ότε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, ανεχώρησεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου, και ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και θεράπευσαν αυτούς εκεί. Και ήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζονται σε αυτόν και λέγοντες προς αυτόν, συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θύλη έπλασεν αυτούς. Και είπεν ένε και εν τούτου, θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει». Λέγουσι προς αυτόν, «Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν?» Λέγει προς αυτούς, «Διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζεστε τα σκηνέκα σας, απ' αρχής όμως δεν έγινε νούτο. Σας λέγω δε ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυφευθεί άλλην γίνεται μοιχός, και ως της νυφευθεί η γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευθεί. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν δύναται πάντες να δεχθώσει των λόγων τούτων, αλλά εις όσους είναι δεδομένων. Διότι είναι ευνούχοι, ήτινες εκκελίας μετρός εγεννήθησαν ούτω, και είναι ευνούχοι, ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι, ήτινες ευνούχισαν εαυτούς δια τη βασιλεία των ουρανών. Ώστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί αμήν». Γάμος. Είναι τελετή, γεγονός, πραγματικότητα. Είναι κάτι που ο Θεός απ' αρχής το προσδιορίσε για όλους τους ανθρώπους. Και μέγα μυστήριο είναι ο γάμος, καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτού, αλλά και το περιβάλλον, τα γεγονότα που συμμαρτυρούν στο γάμο. Χιλιάδες χρόνια είναι ο άνθρωπος επί της γης και πάντοτε υπάρχουν μισοί άντρες, μισοί γυναίκες. Λίγο περισσότεροι πάντοτε είναι οι γυναίκες, 51%, και τούτο γιατί ο μέσος όρος ζωής τους είναι λίγο μεγαλύτερος. Ό,τι και να συμβεί, είτε πόλεμοι, είτε αρρώστιες, μα ό,τι και να συμβεί, μυστήριο μέγα, συνεχίζεται η αναλογία στο ανθρώπινο γένος μισή-μισή, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει προσδιορίσει για κάθε έναν άντρα μια γυναίκα και για κάθε μια γυναίκα έναν άντρα. Τον γάμο λοιπόν δεν τον εφεύραν άνθρωποι, δεν τον ανακάλυψαν άνθρωποι, δεν τον εθέσπισαν άνθρωποι, όπως πάρα πολλά άλλα πράγματα εθεσπίστησαν από τους ανθρώπους, ανεκαλύφθησαν από τους ανθρώπους. Το γάμο τον εθέσπισε και τον δίδαξε ο Θεός απ' αρχής στους ανθρώπους, και μάλιστα όταν εξήλθαν από τον Παράδεισο, γιατί να, συγγνώμη, εννοήσαν στον Παράδεισο σε αγιασμό και καθαρότητα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Θεός στην Εδέμ έπλασε με τα ίδια του τα χέρια από χώμα τον Αδάμ και τον έθεσε στον Παράδεισο να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί ο Παράδεισος, αδερφοί αγαπητοί, ήταν ένας ωραιότατος κήπος, ο οποίος όμως φυτεύθηκε από τον ίδιο το Θεό, συντηρείτο από τον ίδιο το Θεό, και όμως ο Θεός είπε στον Αδάμ να εργάζεται και να τον φυλάει. Και αυτό ισχύει ακόμη. Ό,τι καλό υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου, καθώς πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων, κάθε τι καλό που ο Θεός χορηγεί στον άνθρωπο μέσα στην αγαθοσύνη του
και στην απέραντη αγάπη Του, καλεί και καλείται ο άνθρωπος, καλεί ο Θεός τον άνθρωπο και καλείται ο άνθρωπος να το εργάζεται και να το διαφυλάτει. Και τούτο δεν γίνεται με τις προσπάθειες και τις ανθρώπινες και με τη σοφία την ανθρώπινη, αλλά γίνεται μόνο με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, με το φόβο του Κυρίου και με το να εργαζόμαστε το έργο του Θεού στη ζωή μας. Μία οικογένεια διατηρείται όχι επειδή είναι έξυπνος ή ικανός ή πλούσιος ή δυνατός είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, όχι γιατί έχει πρίκα ή όχι η γυναίκα, όχι γιατί είναι όμορφη η γυναίκα ή όμορφος ο άντρας, όχι γιατί έχουν καλή δουλειά, αλλά ένας γάμος ευτυχισμένος διατηρείται όταν ο άντρας εργάζεται το θέλημα του Θεού και φυλάτει το θέλημα του Θεού στη ζωή του με μοναδικό βοηθό που ο Θεός έχει χαρίσει στον άνθρωπο, όμοιον με αυτόν τη γυναίκα του. Οτιδήποτε λοιπόν καλό έχουμε και απολαμβάνουμε, να ξέρουμε ότι αν δεν εργαζόμεθα το θέλημα του Θεού και δεν εργαζόμεθα και δεν φυλάτουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, θα το χάσουμε. Θα καταστραφεί, όχι θα το καταστρέψει ο Θεός, θα καταστραφεί από μόνο του, ο άνθρωπος θα τα καταστρέψει. Δέστε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα σε όλη την ανθρωπότητα. Όλα χαλάνε. Γιατί ο Θεός έθεσε τον άνθρωπο στη γη να εργάζεται το θέλημα του Θεού και να φυλάτει το θέλημα του Θεού. Όλα χαλάνε. Φτάνουμε στο τέλος και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση σήμερα, κατά λάθος το λέω, και εντυπωσιάστηκα από δηλώσεις ανθρώπων που κηρύττουνε ότι ο Κύριος έρχεται. Κηρύττουνε ότι η ζωή αυτή φτάνει στο τέλος. Και δεν το κηρύττουν άνθρωποι χριστιανοί, πιστοί, που μπορούν να κατηγορηθούν ή να σκεφτούν, να σκεφτεί κάποιος ότι έτσι τα κατάλαβαν, έτσι τα λένε. Παραδείγματος χάρη, διάβασα και το έγραψα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Μπαν Γκι Μουν, πριν λίγες μέρες δήλωσε: αντιμετωπίζουμε διεθνή, οικονομική, περιβαλλοντολογική, ενεργειακή, διατροφική κρίση. Αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουμε και μία κρίση τελείως διαφορετικού είδους. Μία πρόκληση παγκόσμιας ηγεσίας. Ακούτε τι λέει. Και συνεχίζει: απαιτείται διεθνής δράση για όλα αυτά, από την επίλυση των κλιματολογικών αλλαγών μέχρι τη μείωση της φτώχειας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με την αποδοχή μιας παγκόσμιας ηγεσίας. Εάν υπήρχε ποτέ ανάγκη στην ανθρωπότητα για έκκληση για συλλογική δράση, έκκληση για παγκόσμια ηγεσία είναι τώρα. Απίστευτο είναι, αδερφοί. Το λένε οι άνθρωποι και άνθρωποι επιφανείς. Προετοιμάζεται η οδός του Αντίχριστου. Προετοιμάζεται, είναι έτοιμη. Ακόμη ακούστε, Χίλαρη Κλίντον, παρολίγων πρόεδρος: υπάρχει ανάγκη, πρέπει να αναζητηθεί μια παγκόσμια κυβερνητική οντότητα για την εποχή της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που έρχεται. Παγκόσμια οικονομική οντότητα. Ακούστε λέξεις. Γκόρντον Μπράουν, πρωθυπουργός της Αγγλίας: πρέπει να ηγηθούμε μιας παγκόσμιας προσπάθειας για την ανοικοδόμηση μιας ισχυρότερης και δικαιότερης διεθνούς τάξης πραγμάτων. Είμαστε διεθνιστές. Εγώ λέω και όχι εθνικιστές. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να δράξουμε την ευκαιρία και να οικοδομήσουμε μια αληθινά παγκόσμια κοινωνία δικαιοσύνης. Κοιτάξτε πώς ετοιμάζεται το έργο του Αντίχριστου, αδελφοί.
Σαρκοζή, επιθυμούμε ένα νέο κόσμο να βγει μέσα από όλες αυτές τις νέες συνθήκες που ζούμε. Δεν είναι καταπληκτικά ή εμένα μου φαίνονται? David Rockefeller είναι ο ηγέτης του Συμβουλίου Εξωτερικών Αποφάσεων της Αμερικής. Σταχυολόγησε Αμερικά. Είμαστε στο κατόφλι μιας παγκόσμιας μεταμόρφωσης. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη μεγάλη κρίση που θα οδηγήσει όλα τα έθνη να αποδεχθούν τη νέα παγκόσμια τάξη και τη νέα ηγεσία. Αλληλούια. Ο Κύριος έρχεται, αδερφοί. Γι' αυτό και εμείς θα είμαστε τώρα πολύ προσεκτικοί. Θα μείνουμε σήμερα στο γάμο, αλλά ο γάμος είναι κάτι που αφορά τη ζωή μας. Είναι ένα μυστήριο. Είναι κάτι που έφτιαξε ο Θεός. Κάτι που έφτιαξε ο Θεός, και αυτό που φτιάχνει ο Θεός, ο άνθρωπος δεν πρέπει να το χαλάει. Αντιθέτως, πρέπει να εργάζεται το θέλημα του Θεού, να φυλάει το θέλημα του Θεού, για να συνεχίζει ο Θεός να ευλογεί την οικογένεια και το γάμο. Εάν ο άνθρωπος ξεφύγει από το θέλημα του Θεού, ο άντρας θα τρέχει να βρει τη γυναίκα του και η γυναίκα θα τρέχει να βρει τον άντρα της. Δεν γίνεται αλλιώς. Ξέρετε ότι ο λόγος του Θεού δεν κάνει λάθη. Είναι, όπως συνηθίζω να λέω μαθηματικά, ένα και ένα ίσον δύο. Δύο πλην ένα ίσον ένα. Τέλειωσε. Εάν δεν μάθουμε, όχι μόνο στο γάμο, αλλά σήμερα επειδή το θέμα μας είναι το μυστήριο του γάμου, αλλά σε κάθε τι καλό που μας χαρίζει ο Θεός. Στη δουλειά μας, στις σπουδές μας, στην εκκλησία, στην πνευματική μας σχέση με το Θεό. Ό,τι καλό μπορείς να φανταστείς στην υγεία σου. Ό,τι καλό μπορείς να φανταστείς που σου δίνει ο Θεός, εάν δεν μάθουμε να φυλάμε το θέλημα, εργαζόμεθα το θέλημα του Θεού και να φυλάμε το θέλημα του Θεού, θα καταστραφεί. Θα καταστραφεί μετά πάσης βεβαιότητος, χωρίς καμία αμφιβολία. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το κακό να έρχεται όταν ο Θεός φεύγει. Τίποτα δεν μπορεί να φωτίσει τον κόσμο όταν το φως φύγει. Ο Θεός είναι φως. Όσο υπάρχει αναμένο το φως, σκοτάδι δεν υπάρχει καθόλου. Εάν το φως φύγει, το σκοτάδι πλημμυρίζει τα πάντα. Ο Θεός είναι αλήθεια. Όσο υπάρχει ο Θεός στη ζωή μας, ο άνθρωπος περπατάει στην αλήθεια. Εάν φύγει ο Θεός από τη ζωή μας, ο άνθρωπος θα πλημμυρίσει το ψέμα. Ο Θεός είναι αγαθός. Όσο είναι ο Θεός στη ζωή μας, με αγαθοσύνη θα ζούμε. Με δικαιοσύνη θα ζούμε. Με αγάπη θα ζούμε, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν φύγει ο Θεός από τη ζωή μας, τότε η αγάπη θα φύγει και θα πλημμυρίσει το μίσος, η κακία. Θα φύγει η δικαιοσύνη και θα έρθει η αδικία. Θα φύγει η αγαθοσύνη και θα έρθει η πονηριά. Θα φύγει η πίστης και θα έρθει η απιστία. Θα φύγει κάθε τι καλό και κάθε τι ευλογία και θα έρθει κακό και κατάρα. Αυτό το είπε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον Αδάμ, αλλά ταυτόχρονα του είπε: δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Και μόνος ο άνθρωπος μέσα σε πολύ κόσμο είναι μόνος. Μόνος δεν είναι ο άνθρωπος όταν έχει τον σύντροφό του. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να προσευχόμαστε ο Κύριος να παντρέψει όλα τα παιδιά μας, όλους τους νέους, όλες τις νέες. Δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Το θέλει ο Θεός. Και αν ζητάμε κατά τη θέληση του Θεού, τότε έχουμε παρησία. Και ξέρουμε ότι αυτό που ζητάμε ο Θεός μας ακούει. Και αν ο Θεός μας ακούει, τότε ο Θεός θα εκτελέσει κιόλας. Γι' αυτό και ο Θεός τι είπε, αφού παρατήρησε ότι ο Αδάμ ήταν μόνος του και δεν ήταν καλό, είπε θα φτιάξουμε, ας φτιάξουμε
μια γυναίκα που να είναι βοηθός του άντρα και όμοια με τον άντρα. Και όταν λέμε βοηθός, προσέξτε αδερφοί, δεν εννοούμε οικιακή βοηθός, ούτε βοηθός του μάστορα. Βοηθός σημαίνει γιατί ο Κύριος μας είναι βοηθός. Εγώ θα είμαι βοηθός. Δεν μπορείς να κάνεις, θα τα κάνει η γυναίκα. Και αυτά που εσύ γυναίκα δεν μπορείς να κάνεις, θα τα κάνει ο άντρας. Δηλαδή, ο άντρας και η γυναίκα συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και όταν ευλογεί ο Θεός, αυτοί οι δυο γίνονται ένα. Σάρκα μία. Προϋποθέσεις γάμου. Πρώτον, ο άντρας να αγαπήσει τη γυναίκα και ταυτόχρονα να υπάρχει αγάπη και από τη γυναίκα προς τον άντρα. Αν αυτά τα δύο δεν συμβούνε ταυτόχρονα, τότε αυτός ο γάμος μπορεί να γίνει από άλλους λόγους, συμφέρον, κοινωνική προβολή, κατά λάθος, κατά τύχη, ό,τι θέλεις, αλλά δεν θα στεριώσει. Γιατί εμείς θέλουμε ο γάμος να γίνεται από το Θεό για να είναι πραγματικός γάμος, πραγματική ένωση, πραγματικά δύο να γίνονται ένα. Το πρώτο είναι να υπάρχει λοιπόν αμοιβαία συμπάθεια που εξελίσσεται σε αγάπη, όχι βέβαια σαρκική. Γιατί σαρκική αγάπη υπάρχει και σβήνει. Αλλά αγάπη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Το δεύτερο απαραίτητο χαρακτηριστικό για να θεωρηθεί ότι ένας γάμος γίνεται από το Θεό και μπαίνει μέσα στα μυστήρια του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, είναι όταν θα έρθει αυτή η σκέψη, αυτή η επιθυμία και πάει να γίνει απόφαση, θα πρέπει οι άνθρωποι να αυξάνουν πνευματικά. Και οι δυο να πλησιάζουν πιο πολύ το Θεό. Αυτή η σκέψη να τους ενώνει πιο πολύ με το Θεό. Να τους φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Να αλλάζει η ζωή τους. Να αναμορφώνεται, να μεταμορφώνεται. Να οικοδομούνται στην παρουσία του Θεού. Εάν τούτο δεν συμβαίνει, τότε οι νέοι δεν πρέπει να βιαζούνται, αλλά με μεγάλη υπομονή να περιμένουν να το κάνει ο Θεός, αν θα το κάνει ο Θεός. Το τρίτο είναι η συμφωνία που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να κάνουν μια συμφωνία. Πώς θα ζούμε? Δηλαδή, στην πραγματικότητα πώς θα ζούμε στην παρουσία του Θεού. Πώς θα εργαζόμαστε? Αν θα εργαζόμαστε, πώς θα υπηρετούμε το Θεό, την Εκκλησία, τα αδέλφια μας, ο ένας τον άλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση. Και αυτή η συμφωνία να είναι όχι εξ ανάγκης, αλλά με χαρά μεγάλη. Το επόμενο χαρακτηριστικό και απαραίτητο στοιχείο είναι η καλή έξωθεν μαρτυρία. Να συμφωνούν όλοι ότι τούτο είναι παρακυρίου. Μέσα στην Εκκλησία εννοώ. Πρώτα οι συγγενείς, οι γονείς και ύστερα η Εκκλησία. Από εκεί και πέρα ο γάμος αυτός έχει καλά θεμέλια. Είναι θεμελιωμένος πάνω στο Λόγο του Θεού. Πάντοτε ένας γάμος έχει ρίσκο, αλλά το ρίσκο μέσα στην Εκκλησία είναι μηδενικό σχεδόν. Βέβαια υπάρχει πιθανότητα πάντοτε ένας άνθρωπος να αποστατήσει, να πλανηθεί η καρδιά του, αλλά είναι σπάνιο έως αδύνατον όταν έχουν ακολουθηθεί τα στάδια έτσι πως τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και τότε δημιουργείται μια οικογένεια, μια οικογένεια πραγματικά ευτυχισμένη, που ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, που η γυναίκα υποτάσσεται, υπακούει και αγαπάει τον άντρα της όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Μια οικογένεια όπου ενώνονται και αυτός που τους ενώνει είναι κυρίαρχα ο Χριστός, γιατί η αγάπη του Χριστού ενώνει τους ανθρώπους. Γίνεται μια οικογένεια που έχει δυνάμεις πνευματικές και οι δυνάμεις οι πνευματικές αποκαλύπτονται καθημερινά στη ζωή τους
Γιατί όταν γονατίζουν και προσεύχονται στο όνομα του Χριστού, κατά το λόγο του Κυρίου, αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση από τον Πατέρα μας στον ουράνιο, εξάπαντος ο Θεός, ο Πατέρας θα το κάνει. Έχουν δυνάμεις πνευματικές, αιώνιες, ουράνιες. Αυτή η οικογένεια έχει καλό καρπό. Αμέσως φέρνει στη ζωή παιδιά, χαρούμενα, υγιή, ευλογημένα, τα αφιερώνει στο Θεό. Έχει καρπό παντού, είναι καλό δέντρο και το καλό δέντρο κάνει πάντοτε καλό καρπό, ενώ το κακό δέντρο δεν κάνει ποτέ καλό καρπό, πάντοτε κακό καρπό κάνει. Αυτή η οικογένεια είναι μια οικογένεια που είναι τελικά χρήσιμη στο Θεό, αξιόπιστη στο Θεό. Και ο Θεός όχι μόνο ευαρεστείται να την ευλογεί, αλλά ευαρεστείται να κατοικεί στο σπίτι αυτό και εν τέλει ευαρεστείται να χρησιμοποιεί το σπίτι αυτό για τη δόξα Του. Ενδιαφέρεται για όλο το έργο του ανθρώπου ο Θεός. Ιδιαίτερα ενδιαφέρεται για την οικογένεια των παιδιών Του. Ιδιαίτερα. Η γυναίκα απολαμβάνει τη δόξα από τον άντρα της, γιατί η δόξα του ανδρός είναι υγιεινή, έτσι λέει η Γραφή, και όσο πιο πολύ ένδοξη είναι μέσα στην οικογένεια η γυναίκα, τόσο πιο πολύ αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού στην οικογένεια αυτή και ο άντρας απολαμβάνει την τιμή, καθώς λέει η Γραφή ότι είναι η κεφαλή της γυναίκας. Έχει την ευθύνη της κυβέρνησης του σπιτιού και της γυναίκας. Και έτσι δημιουργείται μια ιδιαίτερη σχέση δύο ανθρώπων, μοναδική. Πρώτον, αδελφοί εν Χριστώ. Έχουν τον ίδιο Πατέρα. Έχουν τον ίδιο Κύριο. Δεύτερον, φίλοι. Έχουν τον ίδιο φίλο, τον Ιησού Χριστό. Τρίτον, σύζυγοι. Μοναδική σχέση. Μυστήριο μέγα. Αδελφοί, φίλοι και σύζυγοι. Καθώς ο Χριστός μιλάει για την Εκκλησία Του και τη λέει εκλεκτή Του, φίλη Του, αγαπημένη Του, έτσι και θέλει ο Θεός και κάνει ο Θεός αυτή η οικογένεια να είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού και την αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η οικογένεια που δημιουργεί ο Θεός. Αλλά βεβαίως ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, ανοικοδομεί και οικογένειες που δημιουργηθήκανε προ Χριστού που λέμε, πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. Εγώ έχω ένα μικρό παράδειγμα, τη δική μου οικογένεια που ήταν διαλυμένη και όταν ήρθε ο Χριστός μας ευλόγησε τόσο που δεν μπορούμε παρά να εκφράζουμε μόνο ευγνωμοσύνη στο Θεό. Ευγνωμοσύνη. Αυτή η οικογένεια, αδερφή αγαπητή, απολαμβάνει την αιώνια ζωή από τώρα, τη Βασιλεία του Θεού από τώρα. Η οικογένεια που έχει τον Χριστό Κύριό τους και Θεό τους. Ό,τι κάνει η οικογένεια το κάνει στο όνομα του Χριστού και ξέρει ότι ό,τι γίνεται στην οικογένεια αυτή θα το κάνει ο Χριστός. Δεν ελπίζουν στις ικανότητές τους και στις δυνάμεις τους, γιατί ξέρουν ότι ο Χριστός είναι αυτός που ευλογεί και ότι θα γίνει στο μέλλον η οικογένεια ξέρει σίγουρα με τα βεβαιότητας αυτή ότι θα γίνεται για τη δόξα του Θεού. Μια οικογένεια που έχει ευτυχισμένα παιδιά. Μια οικογένεια που η γυναίκα απολαμβάνει την εύνοια του άντρα της. Και μια οικογένεια που ο άντρας σου απολαμβάνει την εύνοια της γυναίκας. Υπάρχει σεβασμός, πηγαίος, σαν αποτέλεσμα της παρουσίας του Θεού, εκτίμησης.
γλυκύτητα. Ο άντρας δεν πικραίνει τη γυναίκα, δεν είναι πικρός ποτέ στη γυναίκα αυτή. Και η γυναίκα δεν αγανακτεί ποτέ, αλλά πάντοτε με υπομονή βοηθάει τον άντρα της στο δύσκολο έργο της ζωής αυτής. Είναι η μόνη που μπορεί να του συμπαρασταθεί. Είναι η μόνη που μπορεί να τον βοηθήσει. Είναι η μόνη που μπορεί να τον στηρίξει. Και είναι η μόνη που μπορεί να προσεύχεται και η προσευχή της να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού για τον άντρα που αγαπάει. Αυτή είναι η οικογένεια που κάνει ο Χριστός, αδερφοί. Αυτή είναι η οικογένεια που έχει θεσπίσει ο Θεός από την πρώτη μέρα. Όμως, μέσα στην ανθρωπότητα μπήκε η αμαρτία, η παράβαση, η ανομία. Ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός είχε φτιάξει να είναι αθώος και αγαθός, πονήρεψε, καρδιά του γέμισε κακία και μίσος, σκλήρινε η καρδιά, αλλά ζωνεύθηκε το πνεύμα. Και έτσι όταν ο Θεός πια βρέθηκε μπροστά σε αυτή την κατάσταση, στο δικό του το λαό, στο λαό Ισραήλ, μέσα στην αγαθοσύνη του έδωσε τον νόμο του Μωυσή. Και ο νόμος του Μωυσή είναι σκληρός, αλλά έχει βάση την αγαθοσύνη του Θεού. Είπε στον άντρα, μπορείς να χωριστείς τη γυναίκα σου, εάν δεν χαίρεσαι, δεν ευχαριστιέσαι με αυτήν. Και είπε και στη γυναίκα, μπορείς να χωριστείς τον άντρα σου, αν δεν αντέχεις άλλο. Και έτσι έζησε η ανθρωπότητα από το 1500 περίπου με το Μωυσή μέχρι το 1000, μέχρι το 0 που ήρθε ο Χριστός. 1500 χρόνια μέσα στον νόμο. Μέσα σε ένα νόμο που πρόσταζε ο Θεός και έδινε εντολή οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντος και οδόντα αντί οδόντος. Αλλά και αυτό δεν ήταν σκληρότητα, ήταν αγαθότητα. Γιατί ο άνθρωπος αν του βγάλει ένα μάτι θα σου βγάλει και τα δυο. Και ο Θεός για να προφυλάξει την εκδίκηση, την υπερβάλλουσα, έδωσε όρια στο κακό. Το ίδιο πράγμα και στους ανθρώπους. Όταν συγχώρεσε να δώσει διαζύγιο ο άντρας στη γυναίκα, είναι γιατί θα μπορούσε να της κάνει πολύ κακό αν ήταν υποχρεωμένος να ζει μαζί της. Το ίδιο και στη γυναίκα θα μπορούσε να κάνει πολύ κακό στον άντρα της αν ήταν υποχρεωμένη να ζει μαζί του. Όμως ο Θεός δεν είχε φτιάξει τον άνθρωπο να τρώγεται ο ένας με τον άλλον, να βγάζει ο ένας το μάτι του άλλου, να σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο να είναι κατά την εικόνα αλλά και κατά την ομοίωση του Θεού, όμοιος με το Θεό. Να γίνει και ο άνθρωπος όπως είναι ο Θεός αγάπη. Να γίνει και ο άνθρωπος όπως είναι ο Θεός φως. Και γι' αυτό αποφάσισε να στείλει τον Χριστό στη γη. Να στείλει τον Χριστό στους ανθρώπους. Και από τότε στέλνει κάθε φορά, σε κάθε έναν άνθρωπο, τον Χριστό. Για να τον αλλάξει. Για να τον μεταμορφώσει. Και για να τον ανακαινήσει. Σε νέο κτίσμα, σε νέο άνθρωπο. Για να φέρει πάλι τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών στη ζωή του ανθρώπου. Να συγκεφαλαιώσει τα ουράνια με τα γήινα. Να ενώσει τον τέλεια αμαρτωλόν άνθρωπο με τον τέλεια Άγιο Θεό. Και αυτό γινόταν μόνο με ένα τρόπο και με ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Το μόνο πρόσωπο που είναι Θεός και άνθρωπος, ώστε να μπορεί σαν άνθρωπος να πιάσει το χέρι του ανθρώπου, σαν Θεός να πιάσει το χέρι του Θεού και να φέρει σε επαφή το σκοτάδι με το φως, να φέρει σε επαφή τον αγιασμό με την πλήρη αμαρτία, μετατρέποντας όχι τον Άγιο Θεό σε αμαρτωλό, αλλά τον αμαρτωλόν άνθρωπο σε Άγιο, τον άνθρωπο του σκότους σε άνθρωπο φωτός, σε Υιούς φωτός. Και το έκανε. Και το έκανε με ένα μοναδικό τρόπο. Τον λέει η Γραφή Αναγέννησης. Και ο Ιησούς Χριστός εξήγησε, αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία των Ουρανών,
Δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν γεννηθεί άνωθεν. Δηλαδή αν δεν ξαναγεννηθεί. Και όταν το είπε στον Νικόδημο, ο Νικόδημος λέει πώς είναι δυνατόν ένας γέρος όπως εγώ να ξαναγεννηθώ. Και το είπε ο Κύριος μας αυτό που λέει πάντοτε ο Λόγος του Θεού και σήμερα ακόμη. Το γεγεννημένο εκ της σάρκας είναι σάρκα. Αλλά το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Και ο Θεός έστειλε τον Χριστό για να ξαναγεννήσει τον άνθρωπο από σαρκικό σε πνευματικό. Δηλαδή να του αλλάξει την καρδιά. Και εκεί που ήταν σκληρή, σκληρόκαρδος ο άνθρωπος, να την κάνει απαλή και τρυφερή και γλυκιά. Να του αλλάξει το πνεύμα. Και εκεί που το πνεύμα του ήταν αλαζονικό, υπερήφανο, να το κάνει ταπεινό, δίκαιο και τη σάρκα του ακόμη. Εκεί που ήταν εθισμένη μέσα στις επιθυμίες της σαρκός, της αμαρτίας, δια του Ιησού Χριστού να τον ελευθερώσει. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, λέγεται αναγέννησης και είναι το μέγα θαύμα. Ένας μπεκρής που κάθε βράδυ όταν γυρίζει δέρνει τη γυναίκα του και λέει «Δεν θα ξαναπιώ». Ένας χασικλής που καπνίζει ασταμάτητα και λέει «Δεν θέλω», γιατί βλέπει το μυαλό του να σκοτίζεται και τη ζωή του να χάνεται. Ένας που κάνει ηρωίνη και βλέπει ότι πηγαίνει στο θάνατο. Άνθρωποι που δεν μπορούν να σωθούν. Δεν γλιτώνει κανείς από τα δεσμά του διαβόλου. Μόνο αν έρθει ο δυνατός, ο ισχυρότερος, μπορεί να δέσει το δυνατό και να ελευθερώσει τους δικαίους εχμαλώτης θέντας. Και ήρθε, και ήλθε ο Χριστός. Και έρχεται ο Χριστός κάθε μέρα στη ζωή μας. Όχι μια φορά. Γιατί κάθε μέρα στη ζωή μας θέλουμε ανακαίνιση. Κάθε μέρα χρειαζόμαστε στη ζωή μας να μεταμορφώνει το σώμα μας. Να μας πλένει με το αίμα του και να μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας και να μας πλημμυρίζει με το πνεύμα του το Άγιο και να μας δίνει δύναμη να μπορούμε να περπατάμε μέσα σε αυτό το δύσκολο κόσμο. Και έτσι τώρα οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι υποκριτές, οι θρησκευόμενοι που δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά, όταν ακούνε τον Ιησού Χριστό να λέει ότι εάν άνθρωπος ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρακτός λόγου πορνείας κάνει αυτή να μοιχεύεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Όποιος χωρίσει τη γυναίκα του είναι μοιχός. Όποιος παντρευτεί και χωρισμένη είναι μοιχός. Δεν μπορεί να το καταλάβουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι αυτό το μυστήριο. Και περιπέζοντας, γνωρίζοντας ότι το διαζύγιο είναι απαραίτητο στη ζωή αλλά των ανθρώπων που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο Μωυσής τους είπε μπορείτε να χωρίζετε. Δώστε απλώς διαζύγιο, πέστε σε χωρίζω και χώρισα. Και χώρισε. Και ο Κύριος μας τώρα με ένα καινούριο πνεύμα. Το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, το πνεύμα του Χριστού, με ένα καινούργια λογική, με ένα καινούργιο νου, το νου του Χριστού. Ομολογεί και είπε, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας Θεός απορχής έπλασε άρσεν και θύλη. Και είπε, ένε και τούτου επειδή εγώ έπλασα άρσεν και θύλη, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Ώστε δεν είναι πλέον δύο, και εδώ αδερφοί αγαπητοί να το προσέξουμε. Το ευλογημένο ζευγάρι δεν αποτελείται από δύο προσωπικότητες. Δεν είμαι εγώ και η γυναίκα μου, ούτε είσαι εσύ και ο άντρας σου. Δεν υπάρχει μέσα στην ευλογημένη οικογένεια του Χριστού εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ.
Εγώ ο σπουδαίος και εσύ η χαζή, ή αντίθετα, εγώ η σπουδαία και εσύ ο χαζός. Δεν υπάρχει να σκίσεις τη γάτα, ούτε να πατήσεις πόδι για να πάρεις τον αέρα. Δεν υπάρχει αέρας. Υπάρχει απόλυτη ενότηση. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι εμείς. Ο άντρας σέβεται, τιμάει, αγαπάει τη γυναίκα του. Και όταν αγαπάς θέλεις να τους δώσεις το καλύτερο, να τις προσφέρεις τα πάντα. Και όπως κάνει ο Χριστός που δεν χαλάει χατήρι λέγοντας «Ετείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί», κατά τον ίδιο τρόπο και ο άντρας. Και όπως και η γυναίκα, «Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Με την ίδια λογική, ένα. Δεν επιβάλλεται ο ένας τον άλλον. Υποτάσσεται ο ένας τον άλλον. Αγαπάει ο ένας τον άλλον. Βοηθάει ο ένας τον άλλον. Φροντίζει ο ένας τον άλλον. Τιμάει ο ένας τον άλλον. Γιατί είναι ένα. Εκείνο λοιπόν δεν είναι, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε. Τι θα πει συνέζευξε? Σύζυγος, σε ένα ζυγό. Σε ένα ζυγό. Μπορείς να περπατάς μόνος σου και να τραβάς τη γυναίκα σου. Ούτε η γυναίκα να περπατάει μόνη της και να τραβάει τον άντρα της. Μαζί περπατάνε. Σε ένα ζυγό. Αυτό λοιπόν το οποίο ο Θεός ένωσε, συνέζευξε, κανένας άνθρωπος δεν έχει την εξουσία και δεν μπορεί να χωρίσει. Και αμέσως υπάρχει η άμεση ερώτηση των υποκριτών. Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να μπορεί ο άνθρωπος να δίδει διαζύγιο και να χωρίζεται τη γυναίκα του εάν δεν τη θέλει? Και για πρώτη φορά έρχεται εξήγηση από τον ίδιο το Θεό. Διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζεστε τας γυναίκας σας. Απ' αρχής όμως ο Θεός δεν εθέσπισε έτσι το γάμο. Σας λέγω δε ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός δια πορνείαν και νυφευθεί άλλη γίνεται μοιχός, και ως την νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Ο μόνος λόγος και αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να χωρίσει και επιβάλλεται να χωρίσει, όχι μπορεί, πρέπει να χωρίσει τη γυναίκα του ή η γυναίκα τον άντρα της, είναι η πορνεία. Η πορνεία δεν γίνεται αποδεκτή στο Θεό. Οι πόρνοι δεν έχουν καμία σχέση με τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως και η μοιχή. Η πορνεία είναι η παράνομη σαρκική σχέση. Η μοιχεία είναι ο παράνομος γάμος. Δύο διαφορετικά πράγματα που ακουμπάνε όμως μερικές φορές το ένα το άλλο. Αλλά είναι διαφορετική η παρανομία. Λέγωση, όταν τ' άκουσαν αυτό που απάντησε στους γραμματείς και στους φαρισαίους οι μαθητές του. Αυτοί που τον ακολουθούν, που τον αγαπάνε, που έχουν, που γνωρίζουν ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Του λένε, αν έχει έτσι το πράγμα και θα παντρευτώ μια γυναίκα και δεν μπορώ να τη χωρίσω? Γιατί ξέρανε τους ανθρώπους του κόσμου αυτού. Δεν συμφέρει να παντρευτούμε. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρή πραγματικότητα είναι ότι ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο αυτό δεν μπορεί να υποφέρει για πολύ τη γυναίκα του, και η γυναίκα δεν μπορεί να υποφέρει πολύ, για πολύ τον άντρα της. Μπορεί να μην χωρίζουνε, αλλά ο γάμος πια είναι ψεύτικος, υποκριτικός. Συζούνε, αλλά καθένας κάνει τη ζωή του. Καθένας κρύβεται και ο ένας δεν λογαριάζει τον άλλονε. Ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλονε. Ο ένας δεν φροντίζει τον άλλονε. Δεν αγαπάει τον άλλονε. Μπορεί να κοιμώνται πιθανόν πολλές φορές και στο ίδιο κρεβάτι,
αλλά είναι δύο ξένοι άνθρωποι. Γι' αυτό και οι μαθητές είπαν, δεν είναι δυνατόν να είσαι υποχρεωμένος να μένεις με έναν άνθρωπο που δεν σε θέλει. Να είσαι υποχρεωμένος να μένεις με έναν άνθρωπο που δεν τον θέλεις. Δεν είναι δυνατόν. Δεν ξέρανε τον νέον άνθρωπο. Τον άνθρωπο του Θεού. Τον αναγεννημένο. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε, δεν δύναται πάντες να δεχθώσει των λόγων τούτων, αλλά μόνο όσους είναι δεδομένων. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν αυτό το λόγο, ότι θα παντρευτώ και θα είμαι ψόλη μου τη ζωή με μια γυναίκα, ή όταν πορνεύσει ο ένας από τους δύο θα χωρίσω και δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ, γιατί θα είμαι νυχός. Και ο Κύριος είπε, δεν μπορούν να δεχθούν όλοι αυτό το λόγο. Υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθησαν έτσι και μπορούν να μένουν χωρίς γυναίκα, χωρίς γάμο, χωρίς οικογένεια. Υπάρχουν ευνούχοι οι οποίοι ευνουγήθησαν από ανθρώπους και μπορούν να ζούνε. Και υπάρχουν και ευνούχοι που ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη Βασιλεία των Ουρανών, για να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος μπορεί να το δεχθεί αυτό, ας το δεχτεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Τώρα, στην πραγματικότητα, στον κόσμο αυτό, υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος της αμαρτίας και η Εκκλησία του Χριστού. Και ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει να έρθουν σε μετάνοια και να κερδίσουν και να απολαύσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό, αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παντρευτεί μια και δυο και τρεις φορές στον κόσμο, ο Χριστός τους δέχεται όπως είναι. Συγχωρεί τον καιρό της άγνοιας. Συγχωρεί τον καιρό της αδυναμίας. Αναγνωρίζει ότι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ένα γάμο μια και δυο και τρεις φορές. Και τους δέχεται. Τους δέχεται σαν παντρεμένους όπως τους βρίσκει. Και τους ευλογεί και τους οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ξέρει ότι δεν ξέρανε. Ξέρει ότι δεν μπορούσανε. Και ο Θεός την άγνοια και την αδυναμία την παραδέχεται. Τους καιρούς της αγνοίας ο Θεός δεν τους λαμβάνει υπόψη του. Αλλά όταν γνωρίσεις, και κανείς δεν γνωρίζει αν δεν λάβει, μόνο ο λαμβάνων γνωρίζει. Γιατί μπορεί να ακούει κάποιος το Λόγο του Θεού, αλλά αν δεν λάβει τη δύναμη του Λόγου του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντες, αν δεν λάβει τη δύναμη του Λόγου του Θεού, δεν μπορεί να γνωρίσει το Λόγο του Θεού. Αλλά όταν γνωρίσει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, τότε από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένος, και θα δούμε τι σημαίνει υποχρεωμένος. Είναι υποχρεωμένος να περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με το Λόγο του Θεού. Η αλήθεια είναι, αυτό το υποχρεωμένος έχει άλλο νόημα από αυτό που λένε οι άνθρωποι. Κανένας δεν θέλει να χάσει μια γυναίκα που είναι αληθινά χριστιανή. Πρέπει να είναι εντελώς ανόητος. Εντελώς ανόητος. Και καμία γυναίκα δεν θέλει να χάσει έναν άντρα χριστιανό. Δεν υπάρχει ωραιότερη σύζυγος από αυτήν που έχει αναγεννήσει ο Χριστός. Έχει αλλάξει τη ζωή και την έχει φέρει στην παρουσία Του και στη δόξα Του. Λοιπόν, τεταγμένη, υπάκουη, σεμνή, με στολή σεμνή, με εδώ, με σοφροσύνη, μεγαλώνει το παιδιά της με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ο στολισμός της είναι το πράο και το ησύχιο πνεύμα. Δεν είναι ψεύτικη. Δεν έχει εξωτερική εμφάνιση διαφορετική από αυτή που ο Θεός την έχει δώσει. Δεν είναι προκλητική. Δεν συμμορφώνεται με τον κόσμο, αλλά μεταμορφώνεται
από τον κόσμο δια της ανακαινήσεως του νοός της. Όλος ο κόσμος φοράει μήνυ για να φαίνονται, όλες οι γυναίκες έξω φοράνε μήνυ για να φαίνονται τι, τα πόδια της, τα πόδια τους. Λες, και αυτό την κάνει πιο όμορφη. Η χριστιανή είναι σεμνή, γιατί αγαπάει το Θεό. Όλες οι γυναίκες φοράνε παντελόνια. Η χριστιανή ξέρει ότι είναι ευδέλυγμα στα μάτια του Θεού η αντρική ενδυμασία και δεν φοράει. Όλες οι γυναίκες του κόσμου βάφονται από πάνω μέχρι κάτω. Η χριστιανή διατηρεί την απλότητα και την αθωότητα της παρουσίας του Θεού. Αλλά και το ίδιο και οι άντρες. Όλοι οι άντρες θέλουν να δείξουν τις ικανότητές τους, τη μαγιά τους. Συγγνώμη για την έκφραση. Ο χριστιανός είναι ταπεινός. Είναι γλυκός. Θέλει να δείχνει μόνο το Χριστό. Δεν έχει να προσφέρει και να φανερώσει τίποτα μέσα στον κόσμο. Δεν ενδιαφέρεται να φοράει σκουλαρίκια. Δεν ενδιαφέρεται να έχει μακριά μαλλιά. Δεν ενδιαφέρεται να φοράει κολλητά για να φαίνεται η κορμάρα του. Ενδιαφέρεται να φαίνεται ο Χριστός στη ζωή του. Σεμνός, ταπεινός, ευλογημένος, άγιος, καθαρός. Που ενδιαφέρεται μόνο για τη δόξα του Θεού στη ζωή του. Και αυτά όλα, αδερφοί αγαπητοί, είναι μέγα μυστήριο. Είναι ο γάμος. Και όλοι είμαστε προσκεκλημένοι σε ένα γάμο. Το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Εκεί όλοι θα είναι ντυμένοι με ένδυμα γάμου. Και η νύμφη θα ενδυθεί. Η μάτιο λαμπρό. Λευκό. Που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Χριστιανός χωρίς ευλογημένο γάμο δεν είναι χριστιανός. Εκκλησία χωρίς ευλογημένες οικογένειες δεν είναι εκκλησία του Χριστού. Άλλο πράγμα είναι. Γι' αυτό αγαπητά μου αδέλφια, να δοξάσουμε το Θεό. Γιατί ευλογεί τις οικογένειές μας και να προσευχόμαστε να ευλογήσει έτι περισσότερο όλες τις οικογένειες. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι μόνοι τους, άντρας χωρίς τη γυναίκα του, χωρίς τα παιδιά του, γυναίκα χωρίς τον άντρα της, χωρίς τα παιδιά της. Αλλά έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει, σώζει αμαρτωλούς, μεταμορφώνει, αλλάζει, δημιουργεί ευλογημένες οικογένειες. Μάρτυρας είμαι εγώ για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Γι' αυτό προσεύχομαι, αδερφοί, να σας χαρίσει ευλογημένες οικογένειες ο Θεός. Μη βιαστείτε να παίρνετε αποφάσεις. Η λανθασμένη απόφαση θα φέρει καταστροφή στη ζωή. Δεν κρίνουμε, δεν παίρνουμε αποφάσεις κατά την όψη, επειδή μας αρέσει, ή κατά τη σάρκα επειδή θέλουμε, αλλά παίρνουμε με επίγνωση, με επίγνωση Θεού, με βεβαιότητα. Μπορεί να μας αρέσει κάτι, μπορεί να θέλουμε κάτι, τότε πάμε στον Κύριο και λέμε: Κύριε, εσύ θέλουμε να μας βεβαιώσεις τώρα. Να φύγουμε από την άγνοια, γιατί οι λανθασμένες αποφάσεις παίρνονται είτε επειδή σ' αρέσει ή θέλεις, είτε επειδή δεν ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει λανθασμένη απόφαση ο άνθρωπος όταν καταδικάζει το θέλω και το νομίζω το δικό του και εξητεί να ξεφύγει από την άγνοια και να έρθει στην απόλυτη βεβαιότητα. Εκεί στην απόλυτη βεβαιότητα Θεού οι αποφάσεις είναι όλες σωστές. Αλλά και στην αδυναμία του ανθρώπου να μην μπορεί να πράξει αυτό που του φανέρωσε ο Θεός ότι είναι το σωστό, υπάρχει ο Χριστός που δίνει δύναμη. Βόηθα με, Χριστέ μου, να κάνω
αυτό που δεν μπορώ, γιατί είσαι βοηθός μου. Σε αναγνωρίζω σαν βοηθό μου. Αυτά που εγώ δεν μπορώ να κάνω, ξέρω με τα βεβαιότητα ότι μόνο εσύ μπορείς να κάνεις. Αμήν.